Συνεχίζουμε με το ποδόσφαιρο. Χθες διαβάσαμε εδώ στην εκπομπή, τέτοια ώρα λίγο πιο πριν ήταν, η ανακοίνωση από το ποδοσφαιρικό τμήμα όσον αφορά τις ακαδημίες και με χαρά είδαμε πρόσωπα που ήταν πολλά πολλά χρόνια στην ομάδα και στις ακαδημίες του ποδοσφαιρικού Ηρακλή να επιστρέφουν. Ένα από αυτά της επιστροφής είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο γιατί τα χρόνια που ήταν στον Ηρακλή ήταν πάρα πολλά και θα συνεχίσει. Ο κύριος Βασίλης Πυρογιάννης είναι στην γραμμή μας. Coach και γυμναστή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά λέμε. Ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια. Ξανά Ηρακλής, έτσι. Ξανά Ηρακλής. Μετά με μια μικρή διακοπή, 4-5 έτη, ξαναεπιστρέφουμε. Πολλά ήτανε. Πολλά ήταν. Είμαστε κοντά στην ομάδα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το ξέρω. Εντάξει, κάποιοι άλλοι άνθρωποι ήταν σε κάποιες θέσεις, καθοδήγησαν κάποια παιδιά. Έγιναν και πολλά αυτά τα χρόνια. Έγιναν και πολλά, όχι για καλό τα περισσότερα. Ναι. Δυστυχώς. Ο Ηρακλής είναι μοναδικό φαινόμενο ομάδας που ταλαιπωρήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο όμως η κουλτούρα του είναι τόσο ισχυρή που νομίζω εκεί που φαίνεται ότι όλα χάνονται ξαφνικά βρίσκει τον τρόπο να ανασταίνεται και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα είναι και ολοκληρωτικά χωρίς επιστροφές σε δύσκολες συνθήκες και καταστάσεις που βιώσαμε. Ναι. Μιας και το αναφέρουμε, φαντάζομαι ότι σε σχέση με τα χρόνια, γιατί ήσασταν στον Ηρακλή 21-22? Περίπου τόσο, ναι. Χρόνια στις ακαδημίες κυρίως. Ναι. Αλλά ήσασταν και ο προπονητής που είχε κατεβάσει τότε τον Ηρακλή σε εκείνη την μαύρη μέρα στη Δέλτα Εθνική, μετά τα όσα είχαν συμβεί. Από τότε έγιναν πολλά και τώρα είστε σε μια κατάσταση coach μαζί με τους υπόλοιπους, τον κύριο Ηλιάδη και όλους τους προπονητές. Γεροί να είστε όλοι και καλή δύναμη σας εύχομαι και καλή αρχή. Ευχαριστούμε. Έχετε ένα πολύ δύσκολο έργο μπροστά σας, γιατί πρέπει να τα χτίσετε όλα ξανά από την αρχή, γιατί οι ακαδημίες του Ηρακλή δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς. Όχι δεν λειτουργούσαν, δεν υπήρχαν. Ναι. Ακόμα χειρότερα. Ναι. Κοιτάξτε, μετά την περίοδο του 2011-2012 και εκείνο, την περίοδο που βιώσαμε στο ξεκίνημα στη Δέλτα Εθνική, είναι γεγονός, μετέπειτα έγινε μια προσπάθεια. Προσπάθησε η ομάδα να ορθοποδήσει. Δυστυχώς ξαναείδαμε το ίδιο έργο, ναι. Σχεδόν πανομοιότυπα. Ναι. Είναι γεγονός, τα πράγματα είναι από την αρχή. Ευτυχώς που βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι πέρυσι και με την υποστήριξη του κόσμου, που ήταν η δύναμή του και κράτησαν την ομάδα όρθια. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί διαφορετικά πιθανόν δεν ξέρουμε τι θα υπήρχε σήμερα που μιλάμε. Και βέβαια είμαστε και τυχεροί που αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα καινούριο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δημιουργεί ένα καινούριο όραμα στον κόσμο, μια καινούργια προοπτική και με την συμπαράσταση όλων των ανθρώπων που υπήρχαν στο προηγούμενο διάστημα πιστεύω θα δούμε κάτι διαφορετικό και ελπίζουμε και εμείς να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι μαζί με τους υπόλοιπους προπονητές και συνεργάτες στο να ξαναφέρουμε αυτό το μεγάλο σχόλιο που είχαμε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια, πριν από αρκετά χρόνια που ήταν πανομοιότυπο στην πορεία, προσπάθησαν να δημιουργήσουν και άλλες ΠΑΕ. Αυτό είναι μια μοναδική αλήθεια και νομίζω δεν πρέπει να αμφισβητήσει κανένας. Να βάλουμε ένα λιθαράκι να ξαναγίνει αυτό το πράγμα από την αρχή. Επειδή είπατε για σχολείο και επειδή εντάξει, τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει, αλλά τον κύριο Σπυρογιάννη, εγώ τον γνώρισα στο σχολείο ως μαθητής πρώτης λυκείου, ήταν γυμναστής στο Κιανόλευκο Ασβεστοχώρη. Ευτυχώς που δεν πέρασαν τόσα πολλά χρόνια. Πάνω μας. Εντάξει, το 95 είναι ένα... πρόσφατα είναι κοντά, το 95. Κοντά. Και θα μοιραστώ στον αέρα μαζί σας το ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δέχομαι τηλεφωνήματα από γονείς που θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους στις ακαδημίες. Που ήταν και θέλουν να τα επιστρέψουν πίσω, είτε να τα γράψουν για πρώτη φορά. Γιατί έμαθαν οι ακαδημίες ότι ξανά λειτουργούν και αυτό το σχολείο υπάρχει ξανά και έχει ζωή. Είναι ενθαρρυντικό και για εσάς, έτσι, να βλέπετε παιδιά καθημερινά. Σαφώς. Και αυτό νομίζω χρειαζόμαστε όλη τη βοήθειά σας, όλου του κόσμου, να το κοινωνήσουμε ότι η ομάδα ξεκινάει από την αρχή να δημιουργήσει ένα καινούριο με πολύ καλή συνταγή σχολείο, εκπαίδευση για τα παιδιά. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα παιδιά στον Ηρακλή λειτουργούσαν σε πολύ ιδιαίτερα φιλτραρισμένο περιβάλλον. Μας ενδιαφέρει και η πρόοδό τους όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά συνολικά ως άνθρωποι και στο κομμάτι των μαθημάτων. Πιστεύουμε στις συμπόρες αυτών των δύο πραγμάτων.
με σωστή οργάνωση. Και θα θέλαμε πάρα πολύ αυτό το εγχείρημα και είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει στη διαδρομή. Σύμμαχός μας θα είναι σαφώς ο χρόνος, γιατί πιστεύουμε στη δουλειά και σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αλλά και φυσικά και η εμπιστοσύνη των ανθρώπων που μας εμπιστεύτηκαν αυτό το ρόλο και πιστεύουμε θα συνεχιστεί και να και εμείς να φανούμε αντάξει σε αυτής. Ο ρόλος σας θα είναι, το πόστο σας αν θέλετε να το πω έτσι, συμβουλευτικός, θα επιβλέπετε όλη την κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω έτσι. Από ό,τι σας ενημέρωσε ο κύριος Ηλιάδης, από ό,τι γνωρίζω, ο ρόλος μου θα είναι κυρίως σε αυτή τη χρονική στιγμή καθοδηγητικός. Καθοδηγητικός, είπατε την κατάλληλη λέξη. Ναι. Στα τμήματα των K19 και K17 κυρίως, και φυσικά θα έχουμε και μια συνεργασία καθοδήγηση όσον αφορά το πρόγραμμα που θέλουμε να κάνουμε από την αρχική ηλικία που θα έρθει ένα παιδί στην πολύ μικρή ηλικία μέχρι να φτάσει στην ομάδα πριν την επαγγελματική. Μια συνεργασία στο τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε ηλικία, τι πρέπει να υποστηρίξουμε περισσότερο σε κάθε ηλικία, τα προπονητικά ερεθίσματα, αλλά και τη συνολική παιδαγωγική καθοδήγηση, το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε, να μιλήσουμε, να διδάξουμε σε ένα παιδί το ποδόσφαιρο και να το μοιήσουμε στα μυστικά του και να αναδείξουμε και το ταλέντο του. Επειδή είπατε νωρίτερα για το χρόνο, σίγουρα θα έχετε και πίεση χρόνου εν όψη και των αγωνιστικών υποχρεώσεων και για την ΚΑΠΑ 19 και για τις υπόλοιπες. Είναι αυτή τη στιγμή στελεχωμένες οι ομάδες με προπονητές, είναι με παιδιά τέτοια ώστε να είστε αισιόδοξοι ή χρειάζεται λίγο δουλίτσα ακόμα? Κοιτάξτε, γιατί είμαστε στο μηδέν, ξεκινάτε από το μηδέν. Υπάρχει ένα έμψυχο δυναμικό στις ηλικίες K17 και K19. Στις μικρότερες ηλικίες υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός παιδιών. Περιμένουμε και παιδιά, γιατί μέχρι 31 Οκτωβρίου είναι οι μεταγραφές για τους ερασιτέχνες, μετακινήσεις ερασιτεχνών, και θέλουμε να ενδυναμώσουμε τα τμήματα, τα μεγάλα τμήματα, και φυσικά περιμένουμε να έρθουν πολλά μικρά παιδιά να ξαναμοιηθούν στην κουλτούρα και στον πολιτισμό που διδάσκει ο Ηρακλής ως σύλλογος στα νέα δεδομένα και να αυξήσουμε τη δυναμική μας. Γνωρίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχετε σταματήσει να ασχολείστε με την μεγάλη ομάδα. Μπορεί, θα το κάνει. Να τη δούμε του χρόνου εκεί που θέλουμε όλοι. Και να σας πω κάτι. Πιστεύω πολύ στην επίδραση της θετικής σκέψης και είμαι πεπισμένος, και όπως και πέρυσι η ομάδα, αυτό το κινητήριος μοχλός που την ανέδειξε φυσικά ήταν η δύναμη του κόσμου, η πίστη των ανθρώπων που την υποστήριξαν. Κόντρα σε όλα, έτσι. Κόντρα σε όλα ακριβώς, και την έφεραν εδώ που την έφεραν, και σήμερα νομίζω οι συνθήκες ενδυναμώνουν αυτή τη θετικότητα και το έμψυχο δυναμικό της ομάδας, το προπονητικό team, η διοίκηση που τώρα ξεκινάει με το δικό της όραμα, πιστεύω ότι όλα αυτά δημιουργούν μια πολύ πολύ θετικότητα στην πορεία της ομάδας. Σας εύχομαι ξανά καλή επιστροφή. Δεν σας λέω καλή αρχή, γιατί θα πέσει το λίμπερο να με πλακώσει αν πω σε σας καλή αρχή, 20 τόσα χρόνια στον Ηρακλή. Καλή δύναμη, coach. Ευχαριστώ. Και σε όλους, ένα λεπτό θα ήθελα μόνο. Ό,τι θέλετε. Λιγότερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας που μας εμπιστεύτηκαν. Θέλω να πιστεύω ότι θα φανούμε εντάξει σε αυτό το πολύ δύσκολο έργο που έχουμε. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ήταν πριν από εμάς, οι οποίοι ξεκίνησαν και δημιούργησαν αυτή τη μικρή μαγιά για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτό το έργο. Και θέλω να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερη σύμπνοια και ομόνοια. Να σας θυμίσω κάτι, στα Ασκληπία παλιότερα στην αρχαία Ελλάδα βάζανε μαρμάρινες εικόνες, όχι εικόνες ακριβώς, ομοιώματα των κεντάβρων και των αμαζόνων. Αφενός για να αφήνουν έξω τα άλογα πάθη αυτοί που μπαίναν μέσα και την οργή, το θυμό. Οι Αμαζόνες αυτό την αλληγορία είχαν, το φόβο. Αυτά να τα αφήσουμε όλα μακριά από την ομάδα και όλοι μαζί να πορευτούμε μαζί της με θετικότητα, γιατί ο Ηρακλής είναι πολύ μεγάλο σωματείο, έχει πολύ ιδιαίτερη κουλτούρα και στον ελληνικό αθλητισμό, ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, και νομίζω ότι χρειάζεται ευρύτερα, όντως και το ποδόσφαιρο, το ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζεται τον Ηρακλή, αλλά και τόσα άλλα τμήματα που έχει ως σύλλογος. Σας ευχαριστώ πολύ που επικοινωνήσατε. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ξανά καλή δύναμη, ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε, να είστε καλά, coach. Γεια σας. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ο κύριος Βασίλης Πυρογιάννης, μορφής Ακαδημίες, πάρα πολλά χρόνια.
21 χρόνια είναι μια ζωή.